Τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας από το πρωί, οι Λαρισαίοι και οι Λαρισαίες προσέρχονται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου για να προσκυνήσουν τη Λάρνακα των Λειψάνων του Αγίου και να λάβουν την ευλογία, αναμένοντας την Κυριακή, όπου θα τελεστεί κανονικά η Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό του Πολιούχου. Είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Αλλά θέλω να δείξετε όμως ότι σε όλους, ότι κοιτάξτε πόσο ο κόσμος στηρεί τη σειρά και όλα θα έπρεπε να είχαν βελτιωθεί πολύ νωρίτερα, όχι τώρα αυτή τη στιγμή. Όλος ο κόσμος, ναι, έπρεπε να είχαν ανοίξει νωρίτερα. Ορίστε, κοιτάξτε, μια χαρά ο κόσμος, περιμένει στη σειρά, θα λειτουργηθεί, θα προσευχηθεί. Είναι πολύ ωραία. Τηρούμε την τάξη. Ο πατήρ Ραφαήλ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του από την προσέλευση των πιστών, συγχαίροντας μάλιστα όλους για την υπακοή στα μέτρα, χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός. Χρόνια πολλά ο Άγιος βοήθειά μας. Έχουμε χαρά γιατί μετά από όλο αυτό το κλείσιμο καταφέραμε έτσι με τη χάρη του Θεού να ανοίξουν οι εκκλησίες, να ανοίξει ο ναός μας και να γιορτάσουμε τον Άγιο. Και σήμερα που είναι η μνήμη του και την Κυριακή που θα μεταφερθεί, επειδή από την Κυριακή θα μπορεί και ο κόσμος να μετέχει με τα μέτρα που υπάρχουν, τα περιοριστικά στις ιερές ακολουθίες. Έχουμε λάβει τις απαραίτητες οδηγίες από την Ιερά Μητρόπολη και τα μέτρα αυτά τα οποία ισχύουν να μπορούμε και εμείς να τα κρατάμε σε ισχύ, τις αποστάσεις, το αντισηπτικό και όλα αυτά. Έτσι, ελπίζουμε το χρόνο να μην έχουμε πάλι τέτοιες καταστάσεις, ο Άγιος Θεός να μας ελεεί και με τη χάρη του ο Άγιος Αχίλλειος να πρεσβεύει για όλους μας, για την υγεία, ψυχής και σώματος και πραγματικά να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Την Κυριακή που θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, βάσει των μέτρων για τον κορονοϊό, θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο ναό το πολύ 50 άτομα. Οι χριστιανοί είναι υπάκουοι. Η υπακοή είναι μια μεγάλη αρετή μέσα στην Εκκλησία μας και οι χριστιανοί το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές και χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία μας. Μπορεί τα μέτρα περιορισμού να μην επέτρεψαν να εορταστεί με τον καθιερωμένο τρόπο ο Πολιούχος της πόλης, ωστόσο η Λάρισα σήμερα κατέβασε ρολά προς τιμήν του Αγίου, υποχρεωτικά κλειστά παρέμειναν με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου και τα καταστήματα της πόλης.